Αν τα παιδιά είναι στην εφηβεία, η ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μόνο προσευχή και αγάπη, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Έτσι. Προσευχή και αγάπη. Και αγάπη τι σημαίνει πάλι? Αγάπη σημαίνει να τους δείχνουμε τον δρόμο του Θεού μέσα από τη δική μας ζωή. Αν, ας πούμε, ο σύζυγος θέλει να βοηθήσει το παιδί του, θα κάνει υπακοή στη σύζυγο. Οπότε το παιδί, το μεγάλο παιδί πλέον, θα δει κάτι άλλο. Θα δει τον πατέρα, ας πούμε, να ρωτάει τη μητέρα. Να κόβει το θέλημά του στη μητέρα. Αυτό είναι η διδασκαλία μεγίστη για το παιδί, που είναι αντάρτης. Σου λέει, γιατί να ρωτήσω? Έχω το δικό μου, τη δική μου σκέψη. Ξέρω τι να κάνω. Όταν δει όμως τον πατέρα να ρωτάει, να ταπεινώνεται, αυτό είναι η διδασκαλία πολύ σπουδαία. Ή τη μητέρα να ρωτάει τον πατέρα. Μπορείς να κάνεις αυτό. Καταλάβατε? Ο εξαγιασμός των γονέων, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών. Αλλά επειδή ακριβώς οι γονείς δεν έχουν εξαγιαστεί και ο καθένας κάνει το θέλημά του και προσπαθεί να επιβάλλει το θέλημά του στον άλλο, αντί να κάνει το θέλημα του άλλου, καταλάβατε, γι' αυτό και τα παιδιά είναι έτσι. Γιατί βλέπουν, δεν ακούνε μόνο, βλέπουν. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο μάθημα, έτσι. Το τι βλέπει, τι ζωή βλέπει τον πατέρα και τη μητέρα να κάνουν. Και όχι το τι του λένε. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Η προσευχή χτυπάει στην καρδιά και το παράδειγμα είναι πολύ πιο ισχυρή διδασκαλία από τα λόγια. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, λέει, έγιναν μεγάλοι, γιατί επίησαν και δίδαξαν. Πρώτα επίησαν, στον εαυτό τους δηλαδή. Θέλεις το παιδί σου να αποκτήσει υπομονή? Εσύ έχεις υπομονή. Σε βλέπει σαν να έχεις υπομονή. Ή σε βλέπει να είσαι μέσα στα νεύρα κάθε μέρα και να μην αντέχεις το παραμικρό? Και αν βέβαια μια ζωή δεν επήρε τη σωστή αγωγή και έφτασε στην εφηβεία και έγινε και όρμος άνθρωπος και είναι μέσα στα πάθη, πάλι αν μη τι άλλο θα προβληματιστεί από τη δική σου αλλαγή. Γιατί προφανώς και εσύ άλλαξες κατόπιν εορτής που λέμε, έτσι, όταν ήσουν μητέρα και είχες το μωρό, τότε δεν είχες και τα μυαλά που έχεις τώρα. Και δεν είχες τη γνώση να του δώσει τη σωστή αγωγή. Αλλά έστω και τώρα θα το προβληματίσεις. Όπως λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος, συγγνώμη, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωχ, ειρήνεψε, λέει, εσύ, και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Όταν θα σε περιμένει το παιδί σου, ο έφηβος, να ξεσπάσεις και να θυμώσεις και να νευριάσεις και εσύ χαμογελάς και σιωπάς, αυτό είναι μέγιστο μάθημα για το παιδί. Και θα σου πει, μαμά, πώς το έκανες αυτό? Εγώ σε περίμενα εκείνη την ώρα να θυμώσεις, να εκραγείς. Και εκεί θα το πεις ότι με τη δύναμη του Χριστού.